Οι γιορτές είναι πρώτο πυλόν. Τι θα φορέσουμε φέτος στις λαμπερές μας εξόδους, τι συνδυασμούς μπορούμε να κάνουμε. Είμαι εδώ σήμερα με την πολύτιμη βοήθεια της Ελισάβετ. Έλα, Ελισάβετ. Hello! Γεια! Yeah. Είσαι έτοιμη? Είμαι έτοιμη για γιορτινά look. Τέλεια. Είμαστε λοιπόν έτοιμες με την Ελισάβετ να δείξουμε τρία εορταστικά looks που θα σε βγάλουν ως προπρόσωποι όπου και αν πας αυτές τις γιορτές. Φύγαμε! Πάμε! Τέλεια. Πιο διαχρονικά κομψή επιλογή για αυτές τις γιορτές και για όλες τις γιορτές είναι ένα total black σύνολο. Αυτό μπορείς να το υιοθετήσεις είτε μέσα από ένα σοφιστικέ little black dress, άκα το μικρό μαύρο φόρεμα, είτε μέσα από ένα πιο δυναμικό συνδυασμό όπως είναι μια sick της mini φούστα και ένα bottom up πουκάμισο, μια μαύρη παντελόνα και ένα crop top, ακόμα και ένα μαύρο shorts με ένα μαύρο κορμάκι. Αν δεν είσαι οπαδός των total μονοχρωματικών συνόλων, μπορείς να προσθέσεις λίγο χρώμα στα αξεσουάρ, στα παπούτσια, σε ένα statement κόσμο μας, σε μια τσάντα. Αν και εμείς είμαστε υπέρ του να το κρατήσεις μαύρο και πάρα πολύ chic. Μπορείς επίσης να κάνεις mix and match ενώνοντας κομμάτια με διαφορετικά υφάσματα, σε διαφορετικές υφές. Να βάλεις μία βινίλ φούστα με ένα βελούδινο top. Να βάλεις ένα δερμάτινο παντελόνι με ένα πουκάμισο από σιφόν. Και πάλι θα έχεις δώσει ένα twist στο σύνολό σου χωρίς να έχεις ξεφύγει από τη διαχρονικά κομψή μαύρη μονοχρωμία. Disco time. Παγέτες, λάμψεις, μεταλλικές αποχρώσεις, λαμπερά υφάσματα, ρούχα με τονισμένους ώμους, όγκι. Και ό,τι θα φορούσαμε τη δεκαετία του 80 για να πάμε να χορέψουμε στην δίσκο. Γιατί υπήρχαν εποχές που τα ρούχα ήταν απόλυτα συνυφασμένα με το χορό και τη διασκέδαση μέχρι το πρωί. Εδώ πρέπει να προσέξεις λίγο τους συνδυασμούς, γιατί θέλουμε το αποτέλεσμα με να είναι λαμπερό, αλλά όχι παραφορτωμένο. Και είναι εύκολο με τις παγιέτες και τα μεταλλιζέ υφάσματα να περάσεις από το κόμψο στο kitsch. Αν επιλέξεις ένα πολύ λαμπερό κομμάτι, όπως ένα μεταλλικό μπουστιέρι ή μία φούστα με παγιέτες, καλό είναι να κρατήσεις τα υπόλοιπα ρούχα σε ουδέτερες αποχρώσεις για να ηρεμήσεις το σύνολο. Είσαι σε ρομαντική διάθεση? Αν ναι, αυτό το τρίτο trend είναι το κατάλληλο για σένα και τα εορταστικά σου looks. Παστέλ αποχρώσεις, βελούδινα υφάσματα, εμπριμέ μοτίβα, floral prints, που αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζεται το επίσημο και το βραδινό ντύσιμο να είναι μόνο loud και δυναμικό, μπορεί να είναι και ρομαντικό και ευάλωτο και girly και να είναι εξίσου εντυπωσιακό. Το βελούδο είναι πάντα μια επιλογή υφάσματος που θα σε βγάλει αυτοπρόσωπη στις γιορτές. Αν διαλέξεις ένα μίνι εμπριμέ φόρεμα, επειδή θα είναι κάπως πιο 60's το look σου, φρόντισε να φορέσεις ένα απλό ζευγάρι μποτάκια σε nude απόχρωση ή μαύρη. Δεν είναι ανάγκη ούτε να βάλεις μπότες πάνω από το γόνατο, θα το κάνει υπερβολικά sexy, ούτε ένα ζευγάρι γόβες που θα το κάνει κάπως πιο μεγαλύτερο.